και η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε για την τροπολογία φρένο στο κόμμα Κασιδιάρη σε κλίμα Στέλλα Παπαμιχαήλ σφοδρής αντιπαράθεσης και με κατέρωθεν πειρά. Έχει φέρει, Ματίνα, θα σου έλεγα, στα χαρακόμματα τα πολιτικά κόμματα αυτή η συζήτηση επί της τροπολογίας για το επιπλέον μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη με την κυβέρνηση. Ακούσαμε πριν από λίγο το Μάκη Βορύδη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν στηρίζει την τροπολογία γιατί στοχεύει σε ένα αντισυστημικό, όπως λέει ο κύριος Βορύδης, ακροατήριο, ότι μένει στις λεπτομέρειες και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα αυτής της τροπολογίας, που, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, στην ουσία δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Αλλάζει απλώς τον οργανωτικό χαρακτήρα της ρύθμισης αναφορικά με την σύνθεση του δικαστηρίου και την κρίση στο δικαστήριο. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για συνταγματικές ακροβασίες, για παλινοδίες και μάλιστα μαθαίνουμε ότι αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα ψηφιστεί η τροπολογία και θα επανακαταθέσει την πρότασή του επί των θέσεων των συνταγματολόγων Αλιβιζάτου και Κοντιάδη, λέγοντας ότι το κόμμα του θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία εάν η κυβέρνηση τελικά επιμείνει σε αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία που έχει φέρει. Το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι έχει διαφωνίες, ωστόσο βλέπει τη μεγάλη εικόνα, όπως λέει, γι' αυτό και θα μείνει, θα στηρίξει αύριο την συγκεκριμένη αυτή τροπολογία. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 θα καταψηφίσουν την τροπολογία. Να πούμε ότι αύριο κλείνει στην ουσία η Βουλή τις εργασίες της, πέφτει η αυλαία λίγο πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Μάλιστα, με την τροπολογία, τη συγκεκριμένη τροπολογία ρίχνει η αυλαία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.